Κάναμε ένα ρεπορτάζ πολύ αναλυτικό. Α, πρώτα να πω τι είναι αυτό που βλέπετε, το οποίο είναι απαστράπτον όπως πάντα. Το οποίο είναι COVID. Αλλά εξ αποστάσεως. Λοιπόν, η Χριστίνα Κοραή την προηγούμενη COVID. Πέμπτη έντρομα έρχεσαι να μου στέλνει μηνύματα, την τελευταία μας εκπομπή πριν τα Χριστούγεννα, ότι είχε διαγνωστεί θετική και ανησυχούσα αν έχει μεταφέρει τον ιό. Για σένα, αφού ήμασταν κοντά. Δεν συνέβη αυτό, όμως την ταλαιπώρησα αρκετά. Ευσυνείδητη ούσα, όπως πάντα, στο δέντρο και εδώ που πέρασε τα Χριστούγεννά της, γιατί το ταξίδι πήγε οτιδήποτε. Μια χαρά είναι και εδώ. Λοιπόν, τώρα πάμε καλά και κάνουμε ρεπορτάζ μέχρι την επιστροφή και με τη φυσική παρουσία. Χθες λοιπόν έχουμε αποκάλυψε η Ελένη Καλογεροπούλου στο Newsit και είχαμε και εδώ αναλυτικό ρεπορτάζ για επιτυχία αυτό που της. Ομολογουμένως, ο Στέφανος Κασελάκης έκανε και είναι εντυπωσιακό. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε χρήματα. Δεν είχε να πληρώσει τα δώρα των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης του κόμματος. Και δάνεισε ο Κασελάκης στο κόμμα, θα δανείσει στο κόμμα, 250.000 ευρώ. Πριν πεις, να διευκρινίσω κάτι, γιατί το έβαλα ερώτημα αυτή στην εκπομπή. Ότι επειδή τα δάνεια καταντίθεται και στην εφορία κτλ., θα μάθουμε αν υπάρχει επιτόκιο του όρου δανεισμού. Πηγές μου λοιπόν μου έλεγαν ότι το δάνειο είναι άτοκο, προφανώς και προδήλως, έτσι. Και πώς να το πω, είναι μια πράξη που τη χρεώνει θετικά στον Κασελάκη. Δηλαδή λες, εντάξει, έχουν μια δυσκολία και βάζει από την τσέπη. Δεν το συναντάς και πολλές φορές στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας. Αντίστροφα γίνονται τα πράγματα συνήθως. Σωστό αυτό. Από εκεί και πέρα μπορεί και να μην χρειαστεί, Νίκο, γιατί έχω μια είδηση. Την έχουμε εδώ πρώτη, εμείς τη βγάζουμε στο Live News. Με απόφαση της κυβέρνησης μοιράζονται 6 εκατομμύρια ευρώ σε όλα τα κόμματα. Έξτρα. Είναι το υπόλοιπο. Πρόσεξε. Της κρατικής επιχορήγησης. 6 εκατομμύρια έξτρα. Όχι έξτρα, είναι το υπόλοιπο της κρατικής επιχορήγησης. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, από αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει 1.821.019 ευρώ. Ορίστε, εδώ πολύ ωραίο πίνακα μας έκανε η Μαρία. Η Νέα Δημοκρατία 2.255.903 ευρώ. Το ΠΑΣΟΚ 597.000. Κάτσε να εξηγήσω κάτι τώρα, γιατί όποιος το βλέπει αυτό σου λέει τι είναι τούτο. Πρώτα απ' όλα, οι επιχορηγήσεις από την Βουλή, από την Ελληνική Δημοκρατία στα κόμματα, δίνονται ακόμα με βάση τη Βουλή την προηγούμενη. Του 2019. Τα άρα γι' αυτό βλέπετε ότι η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν μεγάλη απόκληση στα ποσά. Από την επόμενη χρονιά τα πράγματα θα αλλάξουν. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει χαμηλότερο ποσοστό. Ακόμα όμως, επειδή μιλάμε για τις εκλογές του 19, έτσι είναι το σύστημα, ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει 1.821, η Νέα Δημοκρατία 2.250. Θα μου πεις, μα είναι δυνατόν να παίρνει, ας πούμε, το ποτάμι η Πλεύση Ελευθερίας? Ναι, γιατί υπάρχουν και οι ευρωβουλευτές. Είναι το 1,5% και που είχαν πάρει. Οι επιδοτήσεις στα κόμματα είναι από 1,5% και πάνω. Και είναι και η Χρυσή Αυγή, όπου αυτά τα λεφτά δεν τα παίρνει βεβαίως η Χρυσή Αυγή που είναι όλοι στη φυλακή, αλλά παρακρατώνται και στο τέλος όταν τελεσυνδικήσει η απόφαση. Εάν αθωωθούν θα τα πάρουν όλα όσα έχουν παρακρατηθεί, εάν καταδικαστούν θα τα χάσουν βεβαίως. Λοιπόν, άρα, ένα λεπτό. Το σημαντικό, γιατί θα πούμε αυτό το άλλο που έχει στο καλό, θα το φυλάξει για να το πούμε αύριο για πρωτοχρονιάτικο. Ναι. Γιατί έχει ένα πολύ καλό ρεπορτάζ κυβερνητικό. Όμως εδώ βλέπετε η μέρα 25 που δεν είναι πια στη Βουλή, 304 χιλιάρικα. Ξαναλέω, εξήγησα το γιατί προκύπτει το θέμα. Τώρα, και το ποτάμι που το έχουμε ξεχάσει. Το ποτάμι και που εξτρέψει καιρό τώρα, ναι. 37.500 ευρώ. Αυτά είναι μόνο για το 2023. Πότε θα τα πάρουν τα κόμματα αυτά τα χρήματα? Άμεσα θα γίνει η εκταμείευση, μου είπαν. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην τα έχουν υπολογίσει στο ΣΥΡΙΖΑ όμως. Τα ξέρανε. Άρα προφανώς χρειάζονται και τα παραπάνω που βάζει ο Κασελάκης. Τα ξέρανε ή δεν είχαν και τη σωστή ενημέρωση. Πάντως εμένα μου είπαν ότι αυτά τα λεφτά κάθε χρόνο και πέρυσι ας πούμε προς το τέλος της χρονιάς ο υπηρεσιακός γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών υποβάλλει ένα ερώτημα στο Υπουργείο Οικονομικών αν έχει μείνει, γιατί η κρατική επιχορήγηση υπολογίζεται με βάση το 6 της χιλής επί των καθαρών εσόδων του προϋπολογισμού που δεν είναι ίδιος κάθε χρόνο. Ανάλογα με το τι πληρώνουμε όλοι μας. Λοιπόν, αυτό είναι το ρεπορτάζ. Άρα όλα τα κόμματα έχουν λαμβάνει, αλλά 6 εκατομμύρια. Έχει μοιραστεί και πέρυσι.
Θα δούμε τώρα αν όντως υπάρχει ακόμα η ανάγκη του δανείου. Οπότε αυτά τα 250.000 ευρώ θα τα δανείσει ο Στέφανος Κασελάκης. Νίκο μου, το μεγάλο πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι του χρόνου, που πλέον θα μετράει στο Καντράν και στο Ταμείο το 17,6-17%. Η επιχορήγηση είναι πολύ μικρή και εκεί είναι να δούμε γιατί θα γίνει και με τα μέσα ενημέρωσης που τραβάνε το μεγαλύτερο μέρος της επιχορήγησης. Και από τα 7 εκατομμύρια περίπου που παίρνει ετησίως ο ΣΥΡΙΖΑ, θα καταλήξει να παίρνει γύρω στα 3,5 με 4. Δραματική η μείωση του ποσού. Χριστίνακη, μου σε ευχαριστώ πολύ.